Ο πιστενολοταχό για τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αποστολή χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, αλλά και στην αποστολή παράδοση μαχητικών αεροσκαφών Μοιρά 2000 στην Ουκρανική αεροπορία. Να σημειωθεί ότι αν παραλάμβανε η Ουκρανική αεροπορία Μοιράς 2000 θα τα επιχειρούσαν Γάλλοι πιλότοι, καθώς όπως αποδεικνύεται και στα F-16 απαιτείται πάνω από ένας χρόνος εκπαίδευση σε δυτικά μαχητικά τρίτης γενιάς για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το The Eurasian Times, η Γαλλία πέριψε το ενδεχόμενο να παραδώσει στο Κίεβο μαχητικά τύπου Μοιράς 2000. Πρόσφατα η Ουκρανία είχε στείλει το τέταρτο επίσημο ετοιμά της στη Γαλλία, αίτημα το οποίο αφορούσε τα μαχητικά Μοιράς 2000, αλλά όπως και τις τρεις προηγούμενες φορές η γαλλική κυβέρνηση αρνήθηκε την έγκρισή του. Κατά τη διάρκεια συνάντηση τη Γαλλική Εθνική Αμυντική Επιτροπή, ο Γάλλος Υπουργό Άμυνας Σεμπαστιαν Λεκορνή δήλωσε πως αντί να δώσει στο Κίεβο μαχητικά μοιρά 2000, η Γαλλία σκοπεύει να προμηθεύσει τι Ουκρανικέ Ένοπλε Δυνάμει με βόμβε που, εάν τροποποιηθούν, θα μπορούν να ρίχνονται από τα Σοβιετική Προέλευση αεροσκάφη που επιχειρεί σήμερα η Ουκρανική Αεροπορία. Ο Λεκορνί είπε πω η Γαλλία δεν θα σταματήσει εκεί, αφού επενδύσαμε χρήματα και μηχανικέ αναπτύξει για να προσαρμόσουμε τι βόμβε αεροεπιφανεία τύπου A2SM στα αεροσκάφη σοβιετική παραγωγή τύπου SG-24 και MiG-29 που έχει σήμερα η Ουκρανία. Τα μεταχειρισμένα Μιράζ-2000, η GMBGM που θα παραλάμβανε η Γαλλία ω μέρο τη συμφωνία για τα Ραφάλ και τα οποία προοριζόντουσαν για την Ουκρανία, ίσω λόγω παλαιότητα δεν θα υλοποιηθεί το deal και θα μείνουν στην Ελλάδα, αλλά αυτό θα κρυθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.